Τι κάνετε, όταν βγαίνει, όταν βγαίνει ο εκπρόσωπος του Υπουργού. Ναι. Το χαρούλα να κάνει σε όλους. Εκπροσωπώντας την τρίτη. Φεύγετε τώρα από την εγγένεια. Διότι δεν μπορεί να ζητάει κάποιο υπομονή στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν. Ο θάνατος δεν μπορεί να κάνει υπομονή. Διασφαλίζοντας τόσο στο προσωπικό όσο και στους ασθενείς. Ο κίνδυνος της ζωής μπορεί να κάνει υπομονή. Λοιπόν, είναι γνωστό δεν μπορεί να ζητάει κανείς από το Υπουργείο Παιδείας ένα από τους σημαντικότερους βραχίωνες στο σύστημα. Θα έπρεπε να δηλώσει εδώ σήμερα, εφόσον γνωρίζει τα προβλήματα, τι θα γίνει με τη γενεκολογική, τι θα γίνει με τη χειρουργική τουλάχιστον. Καθιστούν το έργο. Από τη στιγμή που δεν δηλώθηκε τίποτα εδώ από μικροφόνο, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί τίποτα. Γιατί συνήθως λένε πράγματα και δεν τα κάνουν. Εδώ ούτε λένε ούτε τα κάνουν. Καταθέσατε μήνυση, κυρία Δήμαρχε. Καταθέσαμε μήνυση με τον πρόεδρο. Μια ομάδα γιατρών στο Δήμαρχε Κορονοϊού κάνει μια διαμαρτυρία με πλακάτ και μιλάει για άθληση αθήκης σε υλικά και υποδομές αυτή τη στιγμή. Διαβάστε την μήνυση. Κύριε αναφορά και θα δείτε ότι αναφέρονται και αυτά. Η κατασκευή αυτού του αλλά επειδή είχα την δυστυχία να βιώσω από κοντά τα πράγματα στο νοσοκομείο, επαναλαμβάνω ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έχουν όρια και οι ήρωες έχουν όρια. Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτοί που στρογγυλοκάθονται κάπου να κατανοήσουν και να αντιληφθούν ότι μπορεί και αυτοί να βρεθούν στη θέση του ασθενούς. Φυσικά θα προσθέσουν σε μια πλήρως εξοπλισμένη ιδιωτική κλινική, διότι δεν θα έχουν πρόβλημα βιοποριστικό. Ο περισσότερος όμως κόσμος σήμερα στην Ελλάδα και κυρίως η μεσαία τάξη πια έχει βιοποριστικό πρόβλημα. Να καλέσουμε τον κύριο Καραπαναγιωτίδη, αντιπεριφερειάρχη Μαθίας. Φεύγετε τώρα, δεν θα ακούσετε τους άλλους.